περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω για το μήνυμα του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και Προέδρου της ΧΕΡ, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να είναι παρόν, προκειμένου να αναγνωστεί. Ευχαριστώ. Κύριε Περιφερειάρχα, ένας χρόνος χωρίς το μαρίνιο Γεώργιο Παυλίδη. Ένας χρόνος με εσάς στο τιμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταρχήν να υπογραμμίσω ως άκρως απαραίτητο ότι η μεταδίδωση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων σε μια απότομη μετέχνωμα διαδρομή το απέχεται οποιοδήποτε και σημαίνει βάρος τεράστιο για τον αναλαμβάνοντα. Προσπερνώντας την άλλη στιγμή, θέλω να κρίνω τα συνολικότητα γύρω του πρόσωπό σας και τα όσα έλαβαν χώρα κατά το πρώτο έτος της διοίκησής σας. Τονίζω τους χαμηλούς τόνους και την αξιοπρεπή με ταπεινοφροσύνη, θα έλεγα, στην φορά σας, απαραίτητα στοιχεία για αυτή τη δύσκολη άνω αλλαγή. Επιλέξατε τη συνέχιση του έργου του αείμνησου στον βαθμό που ήταν δυνατόν χωρίς να αποκασιοποιηθείτε από τις εκλογές του. Επιλέξατε την ήρεμη συνδιαλλαγή με όλους τους εμπλεκόμενους στη διοίκησή σας και ιδιαίτερα στην περιφερειακή ένωση Δήμων και τους Δημάρχους. Σεβαστήκατε την παράλληλη πορεία του πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήρθατε οπότε σας καλέσαμε άνθρωπος. Προσπαθήσατε να μην πέφτε σε βάθος, γεγονός το εκδοτό, γιατί αυτή η μετάβαση, όπως προείπα, είχε πολλούς κινδύνους και σκοπέλους που χρειαζόταν την αποδεδειγμένη ηρεμία σας για να αποφευθούν. Τώρα ήρθε η στιγμή να επενδύσουμε στη στερεωμένη συνεργασία μας με βάση την καλή πίστη, προσφέροντας ο καθένας από εμάς, τους Δημάρχους, ό,τι έφτασε στην παρέτρα μας, εμπειρία, γνώση, επιθυμία για ανάπτυξη, ώστε η Ανατολική Μακεδονία Θράκη να κερδίσει ό,τι δικαιούται και στερήθηκε διαχρονικά, θυμίζοντας σας το σύνθημα της δημοτικής μου παράταξης κατά την προεκλογική περίοδο του 2006, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί μόνο ο καθένας θα περιληφθεί εγωκεντρικό μαντία και θα πορευτεί μοναχικά σε έναν δρόμο της αυτοδιοίκησης που χρειάζεται να νιώσουμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ασκώντας πολιτική, ουσιαστική, αληθινά για τις τοπικές κοινωνίες και τον λαό μας. Σε εποχές μάλιστα που αυτό είναι περισσότερο από ακάθαρη φορά απαραίτητο. Δείξατε, κύριε Περιφερειάρχα, ότι μπορείτε να αποτελέσετε τον άξονα αυτής της συνένεσης και επομένως μεταφέροντας ως εκπρόσωπος του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης της περιφέρειάς μας την αληθινή επιθυμία των υπολείπων 21 συναδέλφων μου να δημιουργήσουμε το έδαφος προκειμένου σπέρνοντας σήμερα να θερήσουμε στο τέλος της θητείας μας την υποδούμενη ευημερία για τον λαό μας. Κύριε Περιφερειάρχα, σας καλώ στο βήμα. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Παναγιωτόπουλο, κύριε Δημοσχάκη, ο κύριος Πηγεζίδης μου τηλεφώνησε πριν από λίγο, είναι στην Βουλή, κυρία και κύριοι δήμαρχοι της Καβάλας, της Ξάνθης, της Δράμας, της Ορεστιάδας, θα ξεχάσω πάνω κάτι, του Νευροκοπίου, των Αυδείρων, του Νέστου, του Δημοτήτου, του Σουφλίου, κύριε Περιφερειάρχης, κύριοι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, κύριοι πρόεδροι των Επιμελητηρίων, κύριοι πρόεδροι συλλόγων, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εκπρόσωποι των Δήμων Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος θα είπε όλο στο τμήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αναλύσουμε. Και εκ μέρους του Δημάρχου Κομωτινής, κ. Πετρή, ευχαριστώ και εκπρόσωπος του. Συγχωρέστε με αν κάτι μου ξέχασα. Κυρίες και κύριοι, κάθε τόπος έχει την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Μια ταυτότητα που διαμορφώνεται από την ιστορία και τη γεωγραφία. Η ιστορία του δικού μας τόπου, κύριε Βουλευτά, με συγχωρείτε, σας τα πίσω όταν σας είδα, κύριε Σιρτάνη εδώ, η ιστορία του δικού μας τόπου, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μακρά,
ξεκινά από την αρχαιότητα και διαπερνώντας ολόκληρη τη Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο, καταλήγει να ταυτίζεται με τον σύγχρονο ελληνισμό. Η γεωγραφική θέση της περιφέρειάς μας από την άλλη ευνοούσε πάντοτε την επικοινωνία των ανθρώπων, των ιδεών και των αγαθών και ήταν αυτή που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τον ιστορικό χαρακτήρα του τόπου μας, ως περάσματος, ως σταθμού και ως σημείο διασταυρώσεως, πάνω σε σημαντικούς χερσαίους και θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους. Σήμερα, οι κάτοικοι του τόπου αυτού έχουμε το προνόμιο αλλά και την ευθύνη αυτής της σπουδαίας κληρονομιάς. Ωστόσο, δεν ήμασταν πάντοτε σταυροδρόμοι και γέφυρα. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, υπήρξαν περίοδοι που η γεωγραφική μας θέση στάθηκε επί απομόνωσης και εσωστρέφειας. Με τα πολεμικά, για παράδειγμα, όταν η περιοχή μας ήταν απομακρυσμένη από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και συνόρευε με κράτη με τα οποία οι σχέσεις μας ήταν δεχαμένες, έχασε τον ρόλο της ως περάσματος και μετατράπηκε σε σύνορο, σε όριο, σε ανάθεμα. Σήμερα, βέβαια, μετά από δεκαετίες απομόνωσης, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών, όπως η Εγνατία Οδός και οι κάθε διάξονές της, η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναβάθμιση των διμερών μας σχέσεων με την Τουρκία και η κατασκευή νέων δικτύων μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου ΚΑΠ, καθώς και τα δίκτυα που σχεδιάζονται για να κατασκευαστούν στο μέλλον, άλλαξαν τα γεωπολιτικά δεδομένα και έδωσαν στην περιοχή μας το ρόλο της πύλης εισόδου στην Βαλκανική και Ευρωπαϊκή χώρα. Η περιοχή μας ξεκίνησε σταδιακά να εγκαταλείπει τα στενά όρια της εσωστρέφειάς της και άρχισε να ανακαλύπτει ξανά το ρόλο που η ιστορία και η γεωγραφία της είχαν αναθέσει από την αρχαιότητα. Ωστόσο, οι θετικές αυτές αλλαγές συνέπεσαν με μια αρνητική συγκυρία, την οικονομική κρίση. Η κρίση μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε πως το αναπτυξιακό μοντέλο που εφαρμόστηκε για χρόνια στην περιοχή μας δεν είχε στέρεες βάσεις. Έγιναν βέβαια βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, από οποία ήταν σημαντική πόλη, δεν υπήρξε ποτέ όμως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για πραγματική ανάπτυξη. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα προηγούμενα χρόνια κατασκευάστηκαν δεκάδες κτηριακά συγκροτήματα για να καλύψουν πρόσχερες ανάγκες χωρίς να υπάρχει σχέδιο για την μακροπρόθεσμη χρήση τους. Με αυτόν τον τρόπο απορροφήθηκαν πόλη. Η κατασκευή των κτηρίων αυτών αύξησε πρόσχερα τους δείκτες ανάπτυξης στην περιοχή μας. Σήμερα όμως τα κτίρια αυτά μένουν αχρησιμοποιητά και σε λίγο καιρό θα χρειάζονται αρκετά χρήματα για τη συντήρησή τους. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που αφορούν στο κατακεφαλήν εισόδημα, στο κατακεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των περιφερειακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στο 47,64% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, κατέχει δηλαδή την τελευταία θέση ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας και σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Ευθύνες που βαραίνουν φορτίστως τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς σε ζητήματα ανάπτυξης τον πρώτο λόγο έχει η κεντρική κυβέρνηση, τόσο με το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο που διαμορφώνει, όσο και με τα έργα υποδομής που υλοποιεί. Ταυτόχρονα όμως ευθύνη έχουμε και οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια, οι δήμοι και οι φορείς για τα έργα που επιλέγουμε να γίνουν. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε, όπου πλέον κρατικά χρήματα για επενδύσεις δεν υπάρχουν και αντέχουν ακόμα πολύ από την ουσιαστική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και της πραγματικής ανάπτυξης, οφείλουμε εμείς οι ίδιοι, σε τοπικό επίπεδο, μεθοδικά και στοχευμένα, να επιλέγουμε δράσεις και έργα που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους που διαχειριζόμαστε, να δημιουργήσουμε ευνοϊκές προϋποθέσεις για την προσέγγιση ιδιωτικών επενδύσεων, να αναζητήσουμε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το κυριότερο, να επενδύσουμε στους τομείς εκείνους που συνθέτουν το πραγματικό πλεονέκτημα της περιοχής μας.
Γιατί θέλουμε την περιφέρειά μας εμπορικό, ενεργειακό και μεταφορικό πέρασμα. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα να γίνει και προορισμός. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω το σχέδιο της διοίκησής μου για το παρόν και το μέλλον της περιφέρειάς μας. Για μια ανοιχτή και δυναμική περιφέρεια, η οποία θέτει συγκεκριμένους στόχους. Θέτει προτεραιότητες στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, επιδιώκει τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων και βασίζεται στην υπευθυνότητα. Ένα σχέδιο που βασίζεται στο έργο του Αλήμνησου Δευτεριάτη μας, του Γιώργου Παυλίδη. Έργο το οποίο τιμούμε, αναγνωρίζουμε και συνεχίζουμε. Ταυτόχρονα όμως ένα σχέδιο που έχουμε εμπλουτίσει με νέες ιδέες και δράσεις και που θα παραμείνει ανοιχτό σε νέες προτάσεις που σίγουρα θα υπάρξουν και θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας. Περιλαμβάνει συνολικά 18 κομματικές ενότητες, καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένα πεδίο ευθύνης της περιφέρειας και μπορεί να έχει επιμέρους τομείς. Όλες οι θεματικές ενότητες και οι επιμέρους τομείς τους εξειδικεύονται σε 159 μεγαλύτερες και μικρότερες δράσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, οι οποίες και αποτελούν το σχέδιο. Το σχέδιο, το οποίο θα αποσταλεί σε όλους σας ηλεκτρονικά, διαμορφώθηκε μέσα από συσκέψεις, διαβουλεύσεις, επισκέψεις και συναντήσεις με όλους τους τοπικούς φορείς κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. Υπάρχουν βέβαια πολλά αιτήματα για έργα και τα περισσότερα από αυτά είναι λογικά. Δεν θέλησα όμως να τα συμπεριλάβω όλα και να δώσω υποσχέσεις. Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ικανοποιούσε πολλούς πρόσχερα. Δεν θα ήταν όμως υπέρ την εκμέρου μου. Στο σχέδιο λοιπόν δεν θα βρείτε προθέσεις. Αντίθετα, ό,τι περιλαμβάνεται έχει ήδη δρομολογηθεί, τουλάχιστον στο πρώτο βήμα. Φυσικά, προθέσεις για επιπλέον έργα υπάρχουν από τη διοίκησή μας. Αυτά όμως θα ανακοινωθούν όταν θα έχουμε κάνει τουλάχιστον το πρώτο βήμα για την πραγματοποίησή τους. Σε ένα χρόνο περίπου από τώρα θα παρουσιάσω την εξέλιξη του σχεδίου. Πρώτον, για να ανακοινώσω νέα έργα και δράσεις που θα θελήσουμε να συμπεριλάβουμε στο σχέδιο. Δεύτερον, για να ενημερώσω για την πρόοδο της υλοποίησής του. Και τρίτον, για να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους θα υπάρχουν καθυστερήσεις έργα. Έτσι αντιλαμβάνουμε την έννοια της υπευθυνότητας απέναντι στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες, που είναι και οι τελικοί κριτές, πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια. Πρώτη θεματική ενότητα. Διεκδικούμενα έργα. Πρόκειται για αναγκαία και όρημα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που η περιφέρεια διεκδικεί από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως τόνισα ήδη, η γεωγραφική μας θέση είναι ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματά μας. Για να μπορέσουμε όμως να την αξιοποιήσουμε, πρέπει να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής. Το στοίχημα προκειμένου είναι η ανάπτυξη των λιμανών μας, η ανάπτυξη των αεροδρομίων μας, η σύνδεσή τους με τους ορικούς άξονες και με το σιδηροδρομικό δίκτυο και η περαιτέρω σύνδεση όλων αυτών με τις πύλες εισόδου της περιφέρειάς μας που είναι ταυτόχρονα και πύλες εισόδου της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο ιεραρχήσαμε τα απαραίτητα και όρημα έργα και τα γνωστοποιήσαμε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στον αναπληρωτή υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση. Για τον κύριο Χαρίτση ειδικά θέλω να εκφράσω δημόσια την ικανοποίησή μου τόσο για την κατανόηση και την συνεργασία του όσο και για την θετική του ανταπόκριση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν διεκδικούμε την αναβάθμιση του λιμένου Αλεξανδρούπολης και τη λειτουργία της σύνδεσής του με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 27 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 3,6 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμμετοχή της περιφέρειας που συμφωνήσαμε με το Υπουργείο. Την αναβάθμιση των υποδομών του εμπορικού και αστικού λιμένα Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 3 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμμετοχή της περιφέρειας που συμφωνήσαμε με το Υπουργείο. Η κατασκευή της γέφυρας και του νέου συνοριακού σταθμού στους κήπους του έργου, για την οποία εκπονήσαμε προκαταρκτική μελέτη και προχωρήσαμε σε εργασίες υποδομής. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Για τα τρία αυτά έργα, τα οποία θέσαμε εμείς σε προτεραιότητα,
στις επαφές μας με τον Υπουργό, περιμένουμε άμεσα θετικές εξελίξεις. Επίσης, την κατασκευή της πρώτης φάσης τα έργα που διεκδικούμε εδώ. Την κατασκευή της πρώτης φάσης του οδικού άξονα δράμα Καβάλας, που αφορά το Δήμο, που αφορά το τμήμα δράμα Άγιος Αθανάσιος, προϋπολογισμού 40 εκατομμύρια. Ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 150 εκατομμύρια. Την κατασκευή της πρώτης φάσης του οδικού άξονα Ξάνθης Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων, που αφορά το τμήμα Δημάριο σήμερα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η συνολική της περιφέρειας. Την κατασκευή της περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης με προτεραιότητα στο ανατολικό τμήμα που θα συνδέσει το λιμάνι με την Εγνατία οδό, προϋπολογισμού 55 εκατομμύρια ευρώ, την ηλεκτροκίνηση της ιδεολογικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Σορβενίου, την κατασκευή του φράγματος Ιάσμου Ροδόπης και των αναγκαίων δικτύων άδειας. Στον τομέα των εγκυρολογικών έργων, έχουμε υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρόταση για 21 έργα άρδευσης σε όλη την περιφέρεια, το καθένα είναι πάνω από 2,2 εκατομμύρια ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 173,6 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, σήμερα ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο η έγκριση του ειδικού προγράμματος για τον έργο. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την έγκριση ενός ειδικού προγράμματος για τον έργο προϋπολογισμού 26,6 εκατομμύρια ευρώ, την οποία και πετύχαμε. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την πραγματοποίηση 38 απαραίτητων έργων και μελετών που θα ενισχύσουν σημαντικά τις υποδομές του έργου στους τομείς της οδοποιίας, της άνδρασης και της αντιμετωπικής προστασίας. Δεύτερη θεματική ανάπτυξη. Έργα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση μελετών και δημιουργία νέων υποδομών και δράσεων και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών. Μετά από έτοιμά μας, εγκρίθηκε από τον αρμόδιο υπουργό το νέο τριετές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όπως το προτείναμε. Με την έγκριση αυτή πετύχαμε σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 45,6 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες και θα βοηθήσουν σημαντικά για την βελτίωση των υποδομών της περιφέρειάς μας. Ενδεικτικά αναφέρω. Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου, όπου πετύχαμε αύξηση 25 εκατομμύρια ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρονται. Δαπάνες φωτισμού. Πετύχαμε αύξηση 2,9 εκατομμύρια ευρώ, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6. Αντιπλημμυρικά έργα. Πετύχαμε αύξηση 2 εκατομμύρια ευρώ. Συντηρήσεις και λειτουργία αδειοστασίων αποστράγγισης της πλημμυρικής λεκάνης του ποταμού Εύρου και των παραποτάμων, αύξηση 950.000 ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πετύχαμε την έγκριση για πρώτη φορά των παρακάτω νέων έργων και δράσεων με τα οποία εξασφαλίζονται ετήσιες χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη βασικών αναγκών της περιφέρειάς μας. Αντικατάσταση των παλαιών προστατευτικών στιθέων με στιθέα νέας τεχνολογίας σε όλο το οδικό δίκτυο, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, επισκευή και συντήρηση κτηρίων της περιφέρειάς μας 1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περιμένουμε την έγκριση του έργου για την βελτίωση και τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, με την ολοκλήρωση των νέων βελτιωμένων διαβάσεων στους σχημάτους των οικισμών Κάρκα που ήδη δόθηκε σε χρήση και Ροκού που ολοκληρώνεται σύντομα στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, ξεκίνησε η επίλυση ενός χρόνου προβλήματος, αυτό της διακοπής της διέλευσης της κυκλοφορίας κατά τους χειμερινούς μήνες στον δρόμο Πανεπιστημιούπολη, Κάρτα, Γρατινή, Φιλίρα, Αγιανά, δρόμο που τέρνεται από 7 ποτάμια. Για το έργο αυτό έχουν εξασφαλίσει τις πιστώσεις για την ολοκλήρωσή του. Τρίτη θεματική ενότητα. Έργα οδικής ασφάλειας. Η περιφέρειά μας έχει στην ευθύνη της 3.200 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, από τα οποία τα περισσότερα, τα 900
χιλιόμετρα βρίσκονται στον έργο. Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αξιολογήσαμε 40 έργα οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 116,3 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 40 έργα, τα πρώτα 23 έργα προϋπολογισμού 50,4 εκατομμυρίων ευρώ κρίθηκαν ότι πληρούν άμεσα τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του σχεδίου και μπορούν να ενταχθούν στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα. Αυτά τα 23 έργα, με σειρά προτεραιότητας, όσον αφορά την οδική τους ασφάλεια, δεν τα έχουμε. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά. Είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για την Εθνική Οδό 57 από τη διασταύρωση Διπλές Δράμας ως τη διασταύρωση προς Βόλωνα 3 εκατομμύρια. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Εθνικής Οδού, της Παλιάς Εθνικής Οδού νούμερο 2 στην Πέκτα Μάρας 2,5 εκατομμύρια. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του τμήματος πάλι της Εθνικής Οδού νούμερο 2 Μάκρυα Αλεξανδρούπολη 3,1 εκατομμύρια. Η βελτίωση της Εθνικής Οδού 14 στον συμπεριφορικό σταθμό Πλατανιάς στη Τέδρά μας, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον κόμπο Εγνατίας στο κόμπο και κόμπο Ιάσμου, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον κόσμο στο κόμπο Αιγύρου, η ανακατασκευή του τμήματος της επαρχιακής οδού από το κοντερό στο Ιάσμου με προϋπολογισμό 6,6 εκατομμύρια ευρώ, η βελτίωση του τμήματος της Εθνικής Οδού 2 Λουτρός Τελωνίο των κήπων 4,9 εκατομμύρια ευρώ, η βελτίωση της επαρχιακής οδού τμήμα Νέα Πέραμος Εγνατία Οδός 1,5 εκατομμύρια ευρώ, η βελτίωση της επαρχιακής οδού που διέρχεται από τον οικισμό Κόρπη, η κατασκευή γέφυρας του ποταμού Λύσου 5 εκατομμύρια ευρώ, η βελτίωση της επαρχιακής οδού 3 Δράμα Σιδηρόμερος Καλωτή, η βελτίωση του άξονα Μάκρη Δίκαιρα Αρχαία Μεσημβρία, η βελτίωση της Εθνικής Οδού 2 στην Πέξάνθης 5 εκατομμύρια ευρώ, η βελτίωση των επαρχιακών οδών 1, 4, 10, 11, 12 στην Καβάλα, η βελτίωση των εθνικών οδών 2 και των επαρχιακών οδών 6 και 7 και 8 στην Καβάλα, η κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση του Χιμάρου, στην Ειρήνη, και των εγκατέλων θυμάτων αυτών στον Εύρο 4,1 εκατομμύρια, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην διαστάβωση Βόλακα έως την Μικροφυσούρα στην Δράμα, η ανακατασκευή του πόμπου Ξεροποντάμου, η ανακατασκευή του πόμπου Σόφτεξ και τους δύο ΣΥΡΕΤ και η μετατροπή του συγκεκριτικό, η βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Στάσου με 2 εκατομμύρια ευρώ, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο πόμπο Φαναρίου και τέλος, η βελτίωση του συνόλου των κόμμων τη Ρεδίμαρχη στον άξονα Κονοτής Μαρώνης. Αυτή τη στιγμή η διαθέσιμη πόλη για έργο οδοποίηση στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα είναι 21,4 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εξασφαλίζει την άμεση ένταξη των 13 από τα 23 αυτά έργα σε όλη την ευκαιρία. Από τις εκτόσεις που θα προκύψουν, όπως επίσης και από την αύξηση του ποσού των πόρων για έργα οδοποίησης, η οποία θα γίνει στο επόμενο διάστημα, θα μπορέσουν να ενταχθούν και τα υπόλοιπα 10. Τα έργα αυτά θα υποβληθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή για έλεγχο και η ένταξή τους θα γίνεται με απόφασή μου. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύψουν προβλήματα σε κάτι από τα έργα αυτά, θα αντικατασταθούν από τα υπόλοιπα που βρίσκονται στη λίστα. Τέταρτη θεματική ενότητα είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς μας άξονες. Η περιφέρειά μας, άλλωστε, είναι κατά βάση αγροτική περιφέρεια. Η καλλιεργήσιμη έκταση της περιφέρειάς μας είναι πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα και αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης της Ελλάδας. Στην περιφέρειά μας καλλιεργείται το 69% του λιόσπορου, το 40% των καπνών ανατολικού κήπου, το 34% των επιτραπέζιων αμελιών, το 18% της πατάτας, το 14,5% του ποτιστικού και το 75% του ξηρικού μπαμπακιού όλης της χώρας. Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι μας
παράγουν το 15% του βοτεινού και το 7,3% του ευοπρόκειου κρέατος, όπως επίσης και το 16,8% του αγελαδινού γάλακτος που παράγει στην Ελλάδα. Η περιφέρειά μας τέλος είναι πατρίδα ιδιωτικών τοπικών προϊόντων του αγροελεκτρικού τομέα, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά και δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Τομέα γεωργία. Ένα από τα πρώτα και σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη της γεωργίας στην περιφέρειά μας είναι η πραγματοποίηση αναδασμών. Για τη διοίκησή μας αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό εξασφαλίσαμε ειδικό κονδύλιο για την εκπόνηση μελετών αναδασμών ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Με το κονδύλιο αυτό μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μελέτες αναδασμών για έκταση μεγαλύτερη των 107.000 στρεμάτων στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης και Δράμας. Και συγκεκριμένα, στα αμπελάκια της Εύρου, έκταση 34.200 στρεμάτων. Το τυχερό της Εύρου, έκταση 4.500 στρεμάτων. Στο αγρόκτημα Ψαθάδων, Δημοτήχου, Ισαρακίου, Πετράδων, Μικροχωρίου, πάλι στην Εύρου έκταση 15.140 στρεμάτων. Στο Δοξάτο, κύριε Δήμαρχε, σας ήταν πριν 4 προσπώνησα τις πέντρα μας, έκταση 18.000 ευρώ. Στη Μαυρολέφη επίσης τις πέντρα μας, έκταση 8.500 ευρώ. Στο Τριλόβιο της Περοδόπης, 10.500 στρεμάτων. Στην Λατινή της Περοδόπης, 10.000 στρεμάτων. Στο Αμφωτόριο της Περοδόπης, 6.700 στρεμάτων. Από τις εκτόσεις που θα προκύψουν, μπορούν να γίνουν νέες μελέτες αναδασμών, όπως του Κυπρίνου, 10.000 στρεμάτων, και του Αρμενίου, 6.000 στρεμάτων στην ΠΕΕΜ. Ολοκληρώνονται επίσης οι μελέτες που ήδη εκπονούνται στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης και συγκεκριμένα του Ερασμίου με 26.000 στρέμματα, του Κουτσού 11.000 στρέμματα και του Σουνίου έκτασης 10.000 στρεμμάτων. Πέρα από τους αναδασμούς όμως, έχουμε εξασφαλίσει τις στόσεις για την ολοκλήρωση των μελετών και για αντιστοιχικά έργα. Συγκεκριμένα, για τα δίκτυα διανομής νερού του φράγματος Ιασίου, στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης του υπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και μια σειρά από μικρότερα δραστικά δίκτυα και παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της περιφέρειάς μας συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 600.000 από αυτά τα 2,5 εκατομμύρια για το αντιδραστικό δίκτυο της Λίδας στο Δήμο Σουφλίδου. Το αντιδραστικό δίκτυο του φράγματος Χαβησού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 700.000 ευρώ. Το κλειστό αρτευτικό δίκτυο περιοχών Κουδουνίων, Μαυρολέφκης, του Δήμους Δράμας και του Ξάνθου, 750.000 ευρώ. Η διευθέτηση και οριοθέτηση του χυμάρου του Ξάνθου από την γέφυρα της Εθνικής Οδού μέχρι το δημοτικό διαμέρισμα νηφικών του Δήμου Παραδεστίου, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ. Επίσης, διαθέτουμε 1 εκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή γεωτρήσεων και δικτύων άνοιξης. Και υλοποιούμε αγροτικό εξηλεκτρισμό για την περίοδο 2017-2019 προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Το έργο αυτό, το οποίο εξασφαλίσαμε, για το οποίο εξασφαλίσαμε πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για πρώτη φορά περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση αντιστοιχών γεωτρήσεων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων και άλλα. Επίσης, όπως είναι γνωστό, υλοποιούμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικής ανάπτυξης του 2014-20 ύψους 115,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρω εγκατάσταση νέων γεωργών, υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το πρόγραμμα LEADER και πολλά άλλα. Χρηματοδοτούμε ακόμη με 43.000 την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ψηφιακής πολιτικής των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιφέρειας. Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει την προβολή της σε κινητά, την προβολή σε κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ενδοαπολογικού χάρτη 3 εκατομμυρίων στρεμμάτων από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιφέρειάς της. Τομέας κτηνοτροφία. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων, ένα πρόβλημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, εξασφαλίσαμε για την περίοδο 2017-2019
κονδύλιο 300.000 ευρώ για τον εμβολιασμό των βοηθών κατά τη οζόνη δερματίδας. Χρηματοδοτούμε επίσης με το ποσό των 300.000 ευρώ για την περίοδο 18-20 την κατασκευή μικρών έργων υποδομής σε όλη την περιφέρεια για τη στήριξη της φιλανθρωπίας, όπως φωτίστρες, δεξαμενές, παγίδες συγκράτησης και άλλα. Όσον αφορά το θέμα της αντιοδότησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μελετούμε τη δημιουργία ενός πιλωτικού κτηνοτροφικού πάρκου, στο οποίο, αφού θα έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα της αντιοδότησης, της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης, της αποχέτευσης και της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των ζώων, θα μπορέσουν να εγκατασταθούν κτηνοτροφικές μονάδες. Ο τομέας υδατοκαλλιέργειας. Παρακολουθούμε τα τοξικά μικροθήκης στις περιοχές αλίας και υδατοκαλλιέργειας δίθυρων μαλακίων, δηλαδή μύθια, στρίχια, χτένια, με κονδύλια της περιφέρειας μέσω προγραμματικής σύμβασης που έχουμε υπογράψει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε τις εξαγωγές και την εμπορία των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Τέλος, ο τομέας αγροδιατροφικής σύμβασης. Στην περιφέρειά μας, τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα αντιπροσωπεύουν το 19% των εξαγωγών μας. Το ποσοστό αυτό θέλουμε να αυξηθεί. Μαζί με τις προσπάθειες που κάνουν ήδη συγκεκριμένες επιχειρήσεις, θέλουμε να βοηθήσουμε και άλλες επιχειρήσεις και παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Γι' αυτόν τον λόγο, δημιουργούμε μια περιφερειακή αγροδιατροφική σύμπραξη. Η σύμπραξη αυτή, που θα έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, θα αναλάβει να καταγράψει, να ομαλοποιήσει και να προωθήσει τα τοπικά μας προϊόντα σε νέες αγορές του εξωτερικού. Θεματική ενότητα, επιχειρηματικότητα. Επίθεσή μας είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιφέρειάς μας, επενδύοντας στους τομείς εκείνους που συμφέρουν το συντηρητικό μας πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτουμε από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα 70,4 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. 14 εκατομμύρια σε επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξελίξης και σε τομείς όπως χημικά, πολυμερή υλικά, τα μάρμαρα και άλλα μη μεταλλικά υλικά, ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, η αγροδιατροφή, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο τουρισμός. Στόχος είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών και δράσεων από επιχειρήσεις στην συνεργασία με ενότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, ώστε αυτές να παράγουν καλύτερα ή και νέα προϊόντα και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά. Ενισχύουμε με 15 εκατομμύρια ευρώ το νέο αναπτυξιακό νόμο, με σκοπό να επιταχυνθούν οι επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο στοχεύουμε κατά προτεραιότητα σε τομείς πάλι της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, όπως είναι η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενού τομέα, ο τουρισμός, η βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανημάτων, μετάλλων και τοπικών υλικών, οι υπηρεσίες της εμβολιαστικής αλυσίδας. Επίσης, συμμετέχουμε με το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ήλιο, ώστε να παρέχουν με ευνοϊκούς όρους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας δάνεια με τη μορφή εγγυήσεων, μικροπιστώσεων και δανείων επιμερισμένων ρίσκων. Παράλληλα, εξετάζουμε τη συμμετοχή της περιφέρειάς μας στη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα θερμοκηπίδες και τα κλάστερς, με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας προς υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις από ακαδημαϊκούς ερευνητικούς φορείς και την εμπειρία. Τέλος, σχεδιάζουμε να διαθέσουμε 23 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια νέων και υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να στηρίξουμε τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία και τη γνώση. Τομέας αξιοποίησης γεματικών πηγών. Η περιφέρειά μας διαθέτει πλούσιο δυναμικό γεματικών πηγών. Οι σημαντικότερες αναγνωρισμένες πηγές βρίσκονται στους Δήμους Καβάλας, Παγκαίου, Παραδεστίου, Αυγείρων, Νίκης, Αλεξανδρούπολης και Σαμοκράτης. Το δυναμικό αυτό μπορεί με την κατάλληλη αξιοποίηση να αποτελέσει πόρο επιχειρηματικής και τουριστικής ανάπτυξης.
Γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη δρομολογήσει τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν το θερμανιστικό κέντρο υγείας και δεξίας Κρινίδων με 1,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό και τα Λουτράντα Ιαννούπολης με 750.000 ευρώ. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού μας προγράμματος υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν στόχο την κατασκευή υποδομών δίπλα σε ιαματικές πηγές. Κλείνοντας τη θεματική ενότητα της επιχειρηματικότητας, θέλω να κάνω μια αναφορά σε μια σημαντική πρωτοβουλία. Λόγω της οικονομικής κρίσης, μια από τις πρώτες μου προτεραιότητες από την εμπλοκή μου στη θέση του Περιφερειάρχη ήταν να δημιουργήσουμε εργαλεία και μηχανισμούς στήριξης επενδυτικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε αναλάβει εδώ και 3 μήνες μια σημαντική πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να την ανακοινώσουμε επίσημα και θεωρώ ότι θα αποτελέσει ονόσημο για την περιφέρειά μας. Θεματική ενότητα τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς τομείς τους οποίους στηρίζουμε για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Στόχος μας είναι η προβολή της περιφέρειας ως ένα ενιαίο αναγνωρίσιμο σύνολο που προτείνει στους επισκέπτες της ένα ευρύ φάσμα επιλογών και αυθεντικών εμπειριών. Η τουριστική μας πολιτική σχεδιάστηκε σε βάθος τριετίας και θα κάνει χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων προώθησης και προβολής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ανακήρυξε το έτος 2017 ως έτος τουρισμού όχι για να αποτελέσει αυτό την κορύφωση κάποιων εκδηλώσεων και δράσεων, αλλά για να σηματοδοτήσει την ένταξη μια συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Μιας προσπάθειας την οποία η διοίκησή μας ενισχύει με ακόμα περισσότερους πόρους. Στον πρώτο τομέα, μετρήσεις και νέες αγορές. Επειδή δεν έχουμε στοιχεία από τα αποτελέσματα της τουριστικής μας πολιτικής στις περιφέρειες τα τελευταία χρόνια, και εδώ όποτε όλοι τα στοιχεία του ΣΕΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι επαρκή, θα πραγματοποιήσουμε μετρήσεις και έρευνες γνώμης για να έχουμε μια εικόνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών μας. Δηλαδή, ποιος επισκέπτεται την περιοχή μας, για ποιο λόγο, από πού προέρχεται, τη διάρκεια της διαμονής του, πόσα χρήματα ξοδεύει, τι περιμένει από εμάς. Αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσουμε και νέες αγορές, θα διερευνήσουμε, με συγχωρείτε, και νέες αγορές για την προσέγγιση τουριστών, όπως για παράδειγμα την Κίνα και τη Ρωσία, λόγω και της ένταξης της περιφέρειάς μας στον δρόμο του μεταξιού, αλλά και της αυξανόμενης παρουσίας Κινέζων και Ρώσων τουριστών στη χώρα μας. Τομέας παραγωγή προωθητικού υλικού. Η παραγωγή του νέου προωθητικού υλικού της περιφέρειας εντάσσεται στη λογική της συγκέντρωσης και της ενοποίησης του διάσπαρου του υλικού που διαθέτουμε. Δημιουργούμε ένα μόνο νέο κοιλάδιο για τα επόμενα 3 χρόνια, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες και χάρη της περιφέρειάς μας. Δημιουργούμε ένα πολυσέλιδο οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα μνημεία, τις παραλίες, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία κλπ. Ο οδηγός αυτός θα διανέμεται σε tour operators. Δημιουργούμε ένα νέο βίντεο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για προβολή της περιφέρειάς μας στην τηλεόραση και στο τελείο. Αναπτύσσουμε νέες ψηφιακές εφαρμογές και εμπλουτίζουμε τις υπάρχουσες, όπως το JTI, για χρήση σε κινητά τηλέφωνα, tablet κλπ. Τομέας συμμετοχή σε εκθέσεις. Η συμμετοχή μας σε εκθέσεις θεωρούμε είναι σημαντική για την τουριστική μας, για την τουριστική προώθηση της περιφέρειάς μας και γι' αυτό καταλήξαμε στις παρακάτω εκθέσεις. Τουριστικές εκθέσεις. Βουκουρέστι, Σόφια, Βελιγράδι, Βερολίνο, Μόσχα, Παρίσι, Λονδίνο, Βαρσοβία και 2 στη Θεσσαλονίκη, στη Φιλοξένεια και στην Τέρα. Θεματικές εκθέσεις. Καλώς ήρθατε σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Θεματικές εκθέσεις. Το Λέστερ στην Αγγλία, στο Ντίσσελντορφ στην Γερμανία.
εθέσεις προβολής στον χρόνο. Προβάλλει στο Τίσσελντορφ, Ανούμπα στην Πολωνία, Σίαν στο Παρίσι, Fruit Logistica στο Βερολίνο, Food Expo στην Αθήνα, The Drop στη Θεσσαλονίκη, Παγκρίτρια Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Εκθέσεις προβολής προϊόντων στην περιφέρειά μας. Στηρίζουμε όλες τις εκθέσεις που διοργανώνονται στην περιφέρειά μας και συγκεκριμένα την Καβάλα Expo στην Καβάλα, την Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθη στη Ξάνθη, την Αλέξο στην Αλεξανδρούπολη, την Πανέλληνια Αγροτική Έκθεση Στερών στις Σφαίρες και την Πανελλήνια Αγροτική Έκθεση Αντοχής Μεθεδονές στην Ελλάδα. Τομέας προβολή καμπάνης. Διοργανώνουμε ταξίδια εξοικείωσης στην περιφέρειά μας για διαμορφωτές κοινής γνώμης, δημοσιογράφους και πρόγειες που ασχολούνται με θέματα τουρισμού. Προβάλλουμε την περιφέρειά μας στον ειδικό και γενικό τύπο της χώρας μας και στον ειδικό τύπο στο εξωτερικό, όπως περιοδικά ρεπορτών εταιρεών, φετινάδια και ολοπερέκτου. Σχεδιάζουμε μια διαχρηστική καμπάνια που θα προβάλλεται εντός της περιφέρειάς μας και η οποία θα δώσει το μήνυμα της συνεργασίας και της κινητοποίησης όλων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Κάνουμε online διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, μπάνες και δημοσιεύσεις σε portals, social media. Στον τομέα συνέδρια, οι μερίδες εκδηλώσεις. Σε ό,τι αφορά τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις μας σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση για τον δρόμο μεταξύ. Να πάρουμε πρωτοβουλίες για θρησκευτικό, εναλλακτικό και μαθητικό και σχολικό τουρισμό. Να πραγματοποιήσουμε μια ειδική δράση προβολή στην Κωνσταντινούπολη. Και να διοργανώσουμε το φεστιβάλ του Αττικού Περάκου. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε και την ακομακεδονική συνέργεια και το φεστιβάλ Via Εγνατία. Για τη δικτύωση της περιφέρειάς μας συμφωνήσαμε. Τη συνεργασία της περιφέρειάς μας με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και τη συνεργασία μας με το Σωματείο Διάσμα. Παράλληλα, αποφασίσαμε τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης τουριστικού προορισμού DMO και ιδρύουμε Διεύθυνση Τουρισμού για να υπάρχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα της τουριστικής πολιτικής της περιφέρειας. Τομέας όχι. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, πολιτιστική διαδρομή. Προϋπολογισμός 55,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η διάταξη των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της περιφέρειάς μας κατά μήκος της αρχαίας Via Εγνατία μας οδήγησε στο σχεδιασμό της μιας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού. Με την όρια Εγνατίας Οδού θα γίνουν έργα πρόσβασης, προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους κατά μήκος της αρχαίας και νέας Εγνατίας Οδού και στις πέντε περιφερειακές ενότητες του Εύρου, της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Καβάλας και της Τράπης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή. Η διαδρομή αυτή θα διέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και το αρχαίο θέατρο της Άσου, ενοποιώντας ταυτόχρονα και τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Περνάει από τον ναό της Αγίας Σοφίας και το Αράβ Τζαμί της Δράμας, συνεχίζει στην παλιά πόλη της Ξάνθης, στο αρχαιολογικό πάρκο των Ανδρίων και στο υποτουριστικό πάρκο Φαναρίου, κατευθύνεται προς το ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής, ενοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους Μαρόνιας, Αρχαίας Ζώνης και Μάκρης, συνεχίζει στα στενά στα αυγά της Τραγιανούπολης και της πόλης της Αλεξανδρούπολης, διέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο της Αμοντράκης και κατευθύνεται βόρεια, στο Τζίβρε του Σουβλίου, στο Τέμενος Βαγιαζίτη του Δημοτήχου και στον αρχαιολογικό χώρο Δοξιπάρας στην Ορεστιά του, με προϋπολογισμό 45,8 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα θα γίνουν παρεμβάσεις και δράσεις ήπιου χαρακτήρα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπως το μάρκετινγκ του τουριστικού προορισμού, τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, τη δικτύωση των επιχειρηματιών του τουρισμού με προϋπολογισμό 7,1 εκατομμυρίων ευρώ, η κατάρτιση επαγγελματιών του τουρισμού, προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ψηφιακής ανάδειξης των μνημείων της διαδρομής, προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεκριμένα κάθε έργο που περιλαμβάνεται στην όχη Εγνατίας Οδού θα αναδειχθεί ψηφιακά με βίντεο και εικόνα.
ταυτόχρονα σχεδιάζουμε να αξιολογήσουμε κονδύλια του ΕΣΠΑ ώστε να αναδείξουμε ψηφιακά και την υπόλοιπη πολιτιστική κληρονομιά της περιφέρειας πέρα της πολιτιστικής κληρονομίας. Επίσης, διαθέτουμε 500.000 ευρώ για την ανάδειξη και προστασία και την βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου πολυθύμου στην παρόν Ευρώπη. Το ποσό αυτό θα επιτρέψει στην εφορία σπηλαιολογία του Πορείου Ελλάδος να ολοκληρώσει τις απαραίτητες μελέτες και την τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαίου. Τέλος, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην περιφέρειά μας καταγράφονται τις υπηρεσίες μας και σύντομα θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό ημερολόγιο πολιτιστικών δράσεων για όλη την περιφέρεια που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.emdgreece.com. Και ολοκληρώνοντας τη θεματική ενότητα του τουρισμού, φτάνω στο τελευταίο τομέα που είναι για μένα ο μεγαλύτερος στόχος που έχω θέσει για την ανάπτυξη της περιφέρειας μας. Τα ειδικά χωρικά σχέδια για την παραλιακή ζώνη. Υλοποιούμε μια προκαταρτική μελέτη με σκοπό να εκπονήσουμε από πόρους του ΕΣΠΑ, τους οποίους έχουμε ήδη εξασφαλίσει, ειδικά χωρικά σχέδια για όλη την παραλιακή ζώνη της περιφέρειας. Στόχος είναι να καθορίσουμε περιοχές όπου θα ισχύουν ειδική όρη δόμησης και στις οποίες θα προβλέπονται όλες οι απαραίτητες υποδομές για την χωροθέτηση μικρότερων ή και μεγαλύτερων τουριστικών συγκροτημάτων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην περιοχή μας, όπου θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία της παραλιακής ζώνης και να συμβάλλουν με τρόπο αποφασιστικό στην τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας. Ας μην ξεχνάμε ότι η περιφέρειά μας δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους γειτονικών χωρών της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και Ρουμανίας να έχουν εύκολη πρόσβαση στις παραλίες μας. Αναφέρω ειδικά 3 ώρες οδικής πορείας από τη Σόφια και την Κωνσταντινούπολη, 5 ώρες από το Πουρέστι. Κλείνοντας την παρουσίαση του σχεδιασμού μας για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, θέλω να ανακοινώσω πρώτον, πως οι δράσεις για τον τουρισμό τίθεται σε διαβούλευση με τους φορείς. Και δεύτερον, πως η διοίκησή μας θα πραγματοποιεί κάθε χρόνο ενημέρωση για την αποτίμηση των δράσεων της στον τομέα αυτό. Έντονη θεματική ενότητα, όχι ζώνες νέστου και ορεινού όμπου. Σχεδιάζουμε μια νέα όχη. Μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στη ζώνη του ποταμού Νέστου και του ορεινού όμπου της Ροδόπης, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την όχη της Εγνατίας Οδού. Η όχη της Εγνατίας Οδού επικεντρώνεται στα πολιτιστικά μνημεία. Η νέα όχη στο φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των τουριστικών δυνατοτήτων οικισμών ειδικού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη του φυσικού πλούτου της περιοχής μέσα από τη δημιουργία διαδρομών και την ανάπτυξη βασικών υποδομών πρόσβασης και περιβάλλοντος. Στην παρούσα φάση, το ποσό που εκτιμούμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, ο τελικός προϋπολογισμός όμως θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του σχεδίου. Ενέργεια. Ο τομέας της ενέργειας είναι και πιο συγκεκριμένα θα έλεγα η αξιοποίηση του φυσικού αερίου αλλά και των εναλλακτικών μορφών όπως η γεωθερμία και η ορική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ισχυρό συντηρητικό μας πλεονέκτημα. Χρηματοδοτούμε με το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου 6 μεγάλων πόλεων της περιφέρειάς μας. Δράμα, Καβάλα, Ξάφη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Ορσιάδη, ώστε να διατίθεται φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα. Όσον αφορά την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, τον περασμένο Φεβρουάριο εκδόθηκε πρόσκληση για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων της περιφέρειάς μας για προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, εγκρίθηκε πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστη. Ιδιαίτερα
Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι και ο Δήμος Παγκαίων, να ευχηθούμε και στον Δήμαρχο περαστικά για την επέμβαση που έκανε, έχει κατατέτσει η επενδυτική πρόταση για την ίσθωση του γεωθερμικού πεδίου Αφροποτάμου. Η γεωθερμία, η φυσική θερμική ενέργεια της γης, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που έχει πολλές χρήσεις και παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Η περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια της Ελλάδος σε βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία, διαθέτοντας συνολικά 8, τα οποία κατανέμονται γεωγραφικά στις 4 από τις 5 περιφερειακές ενότητες. Το Αρίστινο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στις Άπες, στον Δήμο αντίστοιχα Μαρόνι Σαφών, στην Κροβίδη, επίσης στο Δήμο Μαρόνι Σαφών, στη Δήμη Μητρικού, στο Δήμο Κομοτηνής, στην Νέα Κεσάνη, στο Δήμο Αυτήρων, στο Νέο Εράσμα, του Δήμου Τροπύρου, στο Ερατινό, του Δήμου Νέστου και στον Ακροπόταμο, του Δήμου Παγκαίου. Η συνολική ισχύς του άμεσα αξιοποιήσεων γεωθερμικού δυναμικού της περιφέρειας προσεγγίζει τα 100 μεγαβάτ. Και αν στα βεβαιωμένα αυτά γεωθερμικά πεδία συνυπολογιστούν και τα 5 πιθανά, οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ενεργειακές μας δυνατότητες ξεπερνούν τα 200 μεγαβάτ. Η γεωθερμική ενέργεια της περιοχής μας είναι χαμηλής ανταρφίας, η θερμοκρασία της δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ 25 και 90 βαθμών Κελσίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκήπια, γεωργικές καλλιέργειες, θέρμανση χώρων και κτηρίων, ηχθειοκαλλιέργειες και αλλού. Σε ό,τι αφορά τέλος την αξιοποίηση του αιωλικού δυναμικού της περιφέρειάς μας, σχεδιάζουμε την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για την δυνατότητα εγκατάστασης αιωλικών πάρκων στην ορεινή περιοχή μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου και Ροδόπης, φροντίζοντας παράλληλα την προστασία των υποσυστημάτων της περιοχής. Η μελέτη θα εκπονηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενεργειακή αναβάθμιση. Ένας από τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσιες υποδομές που έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, όπως νοσοκομεία, είναι εδώ και οι διοικητές νοσοκομείων, δεν σας ανέφερα πριν, όπως νοσοκομεία, σχολεία, πολιτικήρια, κτίρια της περιφέρειας και των Δήμων και άλλα. Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων διαθέτουμε 23 εκατομμύρια. Για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων, αποτυπώνουμε την κατάσταση των ενεργοβόρων δημόσιων κτηρίων και ιεραρχούμε τις ανάγκες. Επειδή όμως οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται πλήρως από τους χώρους του ΕΣΠΑ, αναζητήσαμε επιπλέον πηγές χρηματοδότησης. Έτσι, προετοιμάζουμε επάγγελμα για την ορίμαση εταιρευτικών σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και δρόμους της περιφέρειας, καθώς και για ενεργειακά σχέδια σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, δωρητά, γεωθερμία, τα οποία και θα υποβάλουμε σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραμμα ΕΕ. Κοινωνική πολιτική. Υπεύθυνη για τη χάρη της κοινωνικής πολιτικής είναι η κυβέρνηση με το νομοθετικό πλαίσιο του καινοτόμου. Και σε αυτό το σημείο, θέλω να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό μου για το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναλώνεται συχνά στη δημιουργία νέων νομών χωρίς να έχει συνολικό σχεδιασμό για τη βιωσιμότητά τους, ενώ υπάρχουν ήδη δομές που υπολειτουργούν και χρειάζονται στήριξη. Διτρύει λοιπόν η κυβέρνηση νέες δομές, τις λειτουργεί για ένα διάστημα και μετά αναφέρουν τη λειτουργία τους στην αυτοδιοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο καλούμαστε να διαθέτουμε χώρους σε δομές που έχουν αβέβαια αποτελέσματα για τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Εμείς από την πλευρά μας χρηματοδοτούμε τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής με το μεγαλύτερο ποσό, 77,2 εκατομμυρίων ευρώ. Εξασφαλίσαμε με άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου την ομαλή παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά με αναπηρία καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Σχεδιάζουμε δράσεις όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η πιστοποίηση γνώσεων και η συμβουλευτική υποστήριξη ώστε άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας να βρίσκουν ευκολότερη εργασία. Με 11 προϋπολογισμό. Συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση των κέντρων κοινότητας που έχουν ήδη ιδρυθεί ώστε αυτά να μπορούν να εκτελούν το έργο τους με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια. Χρηματοδοτούμε με 700.000 ευρώ τη λειτουργία των δομών
για την παροχή συστήματος. Σχεδιάζουμε δράσεις για τη στήριξη της οικογένειας, των ηλικιωμένων και την ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Ρωμά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ίδρυση των τοπικών μονάδων υγείας, έχω τον προβληματισμό που εξέφρασα και νωρίτερα, ότι δηλαδή ιδρύονται νέες δομές στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων, όπως είναι για παράδειγμα τα κέντρα υγείας. Συνεκτιμώντας βέβαια και την εξέλιξη των ενεργειών του Υπουργείου Υγείας, εμείς θα διαθέσουμε και για το τομέα αυτό το ποσό των 6-8 εκατομμυρίων ευρώ. Στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, υποστηρίζουμε τον τομέα αυτό με 12 εκατομμύρια ευρώ, μια μορφή επιχειρηματικότητας που τώρα αναπτύσσεται και που έχει στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε τομείς όπου δεν προσελκύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τέλος, δημιουργούμε ένα περιφερειακό παρατηρητήριο που θα έχει στόχο να συντονίζει τις κοινωνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων των εθελοντικών φορέων, ώστε να υπάρχει συνεχή ροή χώρου και τα κοινωνικά πρωτοβουλία, τα συζήτια, τις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Θεματική ενότητα 11. Ψηφιακή σύγκριση. Κατακτήσουμε σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής. Στόχος είναι η περιφέρεια να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφόρηση. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποδομή στην οποία πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς θα διεκπαιρεώνουν τις υποθέσεις τους με την περιφέρεια ψηφιακά. Μέσα από αυτή την υποδομή οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων τους ψηφιακά, ενώ θα μπορούν να κάνουν και χρήση των υπηρεσιών ψηφιακής πληροφόρησης. Για να υλοποιηθεί αυτό το έργο, η περιφέρεια θα ενισχύσει τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες των υπαλλήλων της με ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ταυτόχρονα, ενοποιούμε τις επιμέρωσεις στις σελίδες των περιφερειακών ενωτήτων στο μοναδικό ιστότοπο της περιφέρειας www.parthen.gov.gr. Ενώ τέλος, εξυγχρονίζουμε και μεταφέρουμε τα παραγωγικά πληροφοριακά συστήματα της περιφέρειας στο G-Cloud, δηλαδή στο νεοσύστατο υπολογιστικό μέχος που προορίζεται για χρήση από το δημόσιο τομέα, μηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος φιλοξενίας και την περιφέρεια. Κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της απαιτείται συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών αρχών. Λόγω των αρμοδιοτήτων που έχουν και ο ρόλος των περιφερειών εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γι' αυτό ως διοίκηση της περιφέρειας εκπονούμε ένα περιφερειακό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Με το σχέδιο αυτό θα αναλυθεί η κλιματική ανθεκτικότητα της περιφέρειάς μας και θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προσαρμογή της περιφέρειάς μας στην κλιματική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι το περιφερειακό αυτό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο που θα προκύψει στην τελική του μορφή μετά από τη διαβούλευση και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους δήμους και τους τοπικούς φορείς. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Αναφέρουμε τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, με σκοπό της δημιουργίας μιας μόνιμης υπηρεσιακής δομής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη συνέχεια και τη συνέργεια με το υπόλοιπο αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας. Φυσικά η οικονομική διαχείριση των έργων θα παραμείνει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Και τέλος, επαναλειτουργούμε μέσω αναλόγου εταιρείας στο γραφείο της περιφέρειάς μας στις Βρυξέλλες, με σκοπό την εκπροσώπηση και τη δικτύωση της περιφέρειάς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών μας για την διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Θεματική ενότητα υγεία. Διαθέτουμε 7,2 εκατομμύρια ευρώ για το έργο της καταπολέμησης των κλουβιών, που για πρώτη φορά φέτος είναι τριετές, καλύπτοντας
την περίοδο 2017-2019. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων, ενώ την ίδια ώρα μπορούμε να επενδύουμε ταχύτερα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Για πρώτη φορά επίσης διαθέτουμε 60.000 ευρώ για να γίνουν έλεγχοι στο πόσιμο νερό σε νερά κολύμβησης και ελαφρών πηγών. Για τον λόγο αυτό ετοιμάζουμε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ιατρικής Σχολής του Δημοτικού Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών και ειδικά των νέων, σχεδιάζουμε εκδήλωση με τίτλο «Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρητας» που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 21 Απριλίου του 2018. Οι δράσεις της εκδήλωσης θα αφορούν μεταξύ άλλων την αναπηρία, τις πρώτες βοήθειες, τις εξαρτήσεις, ζητήματα διατροφής και άλλα. Στον τομέα ενίσχυσης των δρομών υγείας, οι πόροι που διαθέτουμε για τις υποδομές υγείας ανέρχονται σε 27,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται στην ανάπτυξη νέων ή στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών υγείας, όπως παρεμβάσεις σε κτίρια, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αφορούν το σύνολο των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της Περιφέρειας. Σήμερα είναι 9,5 εκατομμύρια ευρώ έργα σε εξέλιξη με προϋπολογισμό αυτό που ανέφερα. Στον τομέα της παιδείας. Και πριν αναφερθώ στα έργα που χρηματοδοτούμε, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, κύριε Πρίτανη, αλλά και στον Διοίκη της Αγγλικής Μακεδονίας, κύριε Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη. Η διοίκηση μας πιστεύει ότι τα δύο αυτά ιδρύματα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας με τρόπο ουσιαστικό. Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμούμε τη σύνδεση της παραγόμενης γνώσης και τεχνογνωσίας με τις ανάγκες της περιφερειακής μας οικονομίας. Ταυτόχρονα στηρίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία σας στο χέρι στη συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς και στην προσέγγιση φοιτητών από το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το εκτιμητικό μας πρόγραμμα, διαθέτουμε για την παιδεία 54,4 εκατομμύρια ευρώ, που οι πόροι αυτοί κατευθύνονται πρώτον σε έργα ανάπτυξης, αναβάθμισης κτηριακών υποδομών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 47,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στην προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, πληροφορικής και επικοινωνίας για το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιφέρειάς μας, με προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια. Στην εκπαίδευση και διαβίου μάθησης ενηλίκων με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια. Στην εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές δεξιότητες, προϋπολογισμό 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι έργα συνολικού προϋπολογισμού 35,7 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, η Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης της περιφέρειάς μας δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να παρακολουθούν διαλέξεις σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος σε 6 μεγάλες πόλεις της Δράμας, Καβάλα, Ξάνθης, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Ρωσιάδα, σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Αναπηρικής Μακεδονίας Τράκης. Έλεγχοι και αντιοδοτήσεις. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας δημιουργούν τους εξής ελέγχους σε ικανοποιητικό βαθμό: πυγματοληψίες τροφίμων, βιομηχανικών προϊόντων και καυσίμων, τήρηση παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, έλεγχη λαϊκών αγορών, υπαίθριων και παρανόδιων εμπορίων. Στους ελέγχους όμως που γίνεται για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, όπου εμπλέκονται εκτός της περιφέρειας τα κεφαλαία, η ελληνική αστυνομία, το ΣΔΟΕ και το ελληνικό σώμα, υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την αποτελεσματική διενέργειά τους. Σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων, σε συνεργασία με τους Δήμους, το ΤΕΙ και τον ΟΕΕ, διενεργούνται μετά από ένα διάστημα διακοπής σε εξετάσεις για την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων, όπως οι γραφικοί, οι χειριστές μηχανημάτων, οι ηλεκτρολόγοι και άλλοι. Αποφασίσαμε τέλος να δημιουργήσουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο υπάλληλοι του κύματος εμπορίου θα δέχονται παράπονα καταναλωτών και θα παρέχουν ενημέρωση για θέματα προστασίας του καταναλωτή. Θεματική ενότητα 17. Εσωτερική λειτουργία. Θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση της οργανωτικής δομής της περιφέρειας και με βάση τα αποτελέσματά της
θα προχωρήσουμε σε νέο οργανόγραμμα, δηλαδή σε αλλαγές του οργανογράμματος της περιφέρειας, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία της. Ήδη ανακοίνωσα ότι στο νέο οργανόγραμμα θα υπάρχει διεύθυνση τουρισμού και τμήμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και η τελευταία ενότητα, σε ό,τι αφορά τα νομικά μας πρόσωπα, δηλαδή τα βασικά μας επικοινωνικά πρόσωπα, την εργοανάπτυξη, τη στήριξη, το δεσμό, το Χαριστάκι και το Μέγα Μουσικής, είμαστε σε στάδιο οργάνωσης, οι αποφάσεις μας θα ανακοινωθούν σύντομα στο επόμενο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσίασα το σχέδιο της διοίκησής μου για την ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας παρουσίασα την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να οδηγήσουμε την περιφέρεια. Το σχέδιο θέτει κυρίως σε μένα τον ίδιο, στα μέλη της διοίκησής μου και στα υπηρεσιακά στελέχη την πρόκληση της υλοποίησης. Και έχουν όλη ευθύνη και υποχρέωση να εργαστούμε μεθοδικά και αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα όμως, όπως άλλωστε για κάθε παρόμοια αναπτυξιακή προσπάθεια σε οποιαδήποτε περιφέρεια, είναι αναγκαία η συνδρομή και η συνεργασία των τοπικών φορέων αλλά και της ελληνικής διοίκησης. Γνωρίζω τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Είμαι όμως αποφασισμένος γι' αυτό